Κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι πανελλαδικά υπάρχουν περίπου 8.000 μετακυζόμενοι πάσχοντες από ομόζυγο β' μεσογειακή ανεμία. Από αυτούς τους 4.000, όχι 8, οι 800 μετακύζονται στο νοσοκομείο παιδών. Το νοσοκομείο παιδών παραλαμβάνει παιδιά και συνεχίζει να τους μεταγγίζει ακόμα και στην ενήλικο ζωή τους. Λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και στην αιμοδοσία του Αγία Σοφία, αλλά και σε όλες τις αιμοδοσίες, λόγω των περιορισμένων εκστρατιών αιμοδοσίας και των συνεργείων αιμοδοσίας που βγαίνουν στις γειτονιές της Αθήνας και της Βλεκανοπεδίου συνολικά, υπάρχει λίγο αίμα, λίγο προσωπικό και λίγο αίμα και μειωμένος εξοπλισμός, με συνέπεια πάρα πολλοί μεταγγιζόμενοι, αντί να κάνουν 1 και 2 μεταγγίσεις το μήνα, μπορεί να κάνουν 2 και 3 μεταγγίσεις το μήνα, γιατί κάθε φορά παίρνουν λιγότερο αίμα. Μία μονάδα αίματος έχει 400-500 ml, μπορεί να παίρνει 300 ml, και μετά από συντομότερο χρονικό διάστημα αναγκάζεται πάλι να μεταγγιστεί. Και επειδή υπάρχουν παιδιά και υπάρχει πραγματικά τρομερό πρόβλημα στην αιμοδοσία, και επειδή το γενικό πνεύμα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, επειδή το γενικό πνεύμα στην κοινωνία δεν είναι το αναγκαίο ικανό πνεύμα αλληλεγγύης για τους αιμοδότες και δεν έχει καλλιεργηθεί αυτό, νομίζω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζουμε σαν λαϊκή συσπήρωση, και ακούγοντας τις λεπτομέρειες που δώσαν σε συνέντευξη τύπου πρόσφατα οι μεταγγιζόμενοι, πρέπει να πάρει μια θέση υπέρ των αιτημάτων που αναφέραμε, δηλαδή προσλήψεις προσωπικού, αύξηση των μεταγγίσεων και καμπάνια μεγάλη για τις μεταγγίσεις που πρέπει να γίνει σε όλη την περιφέρεια.